ανησυχίες από ό,τι φαίνεται έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών αναφορικά με την άνοδο και την είσοδο στη Βουλή αυτών που λέγονται εθνικά κόμματα. Είναι φανερό πως η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία περίμενε να έχει παντοδυναμία παίζοντας μπάλα σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο πεδίο, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Οι ανησυχίες αυτές, όπως φαίνονται, μεταφράζονται σε μια προσπάθεια προκειμένου να αλλάξει το ελάχιστο όριο εισόδου στη Βουλή από 3% σε 5%. Δημοσιογραφικές μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται πιέσεις από πρωτοκλασσάτα στελέχη προκειμένου να προχωρήσει και νομικά στην αλλαγή αυτή. Η Νέα Δημοκρατία περίμενε κατά τα φαινόμενα ότι τόσο η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου όσο και οι Σπαρτιάτες δεν θα ήταν στη Βουλή, αλλά διαψεύστηκε διότι η ετιμιγορία του ελληνικού λαού ήταν διαφορετική. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει προσπάθεια το όριο του 5% να εφαρμοστεί άμεσα στις ευρωεκλογές και από εκεί και πέρα να περάσει και στις εθνικές εκλογές.